να καλησπερίσουμε τον τεχνικό διευθυντή της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μάριο Μπράγκο, σε μία από τις λιγοστές εμφανίσεις του για να μιλήσει, να απευθυνθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Αλέξανδρο Μανιάτο, να τον καλησπερίσουμε. So good evening, one of the rare opportunities to talk with you. It's my pleasure. Καλησπέρα. Είπε ο Πέλκας, μια και τελειώνει τώρα ο πρώτος γύρος, ότι παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε το αίτητο, το οποίο να μας έχει γίνει και λίγο έμμονη ιδέα. Δεν έχουμε κερδίσει όμως κάποιο ντέρμπι. Καλή πορεία μέχρι τώρα, ή αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ντέρμπι είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα? So as Pelkas said, we are now in the finishing of the first round. It's true that we remain unbeaten, which is becoming like a persistent idea for us. But unfortunately, we haven't won any derbies. So as now we reach the end of the first round, what can be the conclusions we can say? Obviously, we would be much more happier if we had won some of the derbies that we had already this season, like it happened last season. Σίγουρα θα ήμασταν πολύ πιο ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Είχαμε κερδίσει κάποια από τα ντέρμπι τα οποία έχουμε παίξει μέχρι τώρα, όπως είχε γίνει και την περασμένη σεζόν, όσον αφορά το πρώτο γύρο. I believe that we prepare the team to face each game like it's a final. Νομίζω ότι η νοοτροπία της ομάδας είναι σωστή, αντιμετωπίζει κάθε αγώνα ως τελικό. But important for us is to have enough points to be in the top of the table like we are now. Αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι να είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. And you can see that in two ways. We didn't win any derby, but we also didn't lost any derby. Πράγματι, μία ανάγνωση μπορεί να είναι ότι δεν κερδίσαμε κάποιο derby, αλλά και άλλη ανάγνωση είναι ότι δεν χάσαμε κιόλας κάτι. Στους τελικούς, όπως είπε ο ΠΑΟΚ, κερδίζει τους αντιπάλους του. Δεν έχει κερδίσει τελικό, όπως λέει, με μια μεγάλη, ένα derby φέτος. Γιατί όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό? So in these finals, ΠΑΟΚ is used to winning them, but now this year he hasn't won any of these derbies, as they are called. Do you know, or you can say why this has happened? If we have to analyze each derby as a different game, I can admit that against Aris at home and against Panathinaikos at home, perhaps we were not so competent as we wanted to be. Η αλήθεια είναι ότι κάθε derby, κάθε αγώνα πρέπει να τον κοιτάς ξεχωριστά, να κάνεις την ανάλυση του κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά, και θα παραδεχτώ ότι στο παιχνίδι με τον Άρη και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ίσως δεν ήμασταν τόσο συμπαγείς όσο θα έπρεπε να είμαστε. But if you remember also in Oaka when we played against AEK, we made a wonderful first half. Perhaps if Bisesvar was a little bit more lucky in the penalty, we would now be speaking in a different way. Ωστόσο, παραδείγματος χάρη, άμα πάρουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και είχαμε μια τεράστια ευκαιρία με τον Diego Bisesvar για να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Είχαμε μια ατυχία σε εκείνη την στιγμή. And also last week in Karaiskakis, we were very competent in the first half. I admit that second half were not so good as we expected. But the truth is that we were still very competitive and we are still also a very difficult team to beat. We expect to give and to start new year giving the fans some joys, not of course drawing, winning our games and also winning the derbies. This is what we work for. Και την περασμένη αγωνιστική νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Παραδέχομαι ότι ίσως στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, ωστόσο και πάλι τα επίπεδα ανταγωνιστικότητά μας ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν χάσαμε αυτό το παιχνίδι και ελπίζω και πιστεύω ότι με την έλευση του νέου χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στους φιλάθλους μας πολλές χαρές, όχι με ισοπαλίες αλλά με νίκες. Έγιναν πολλά από την ώρα που ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει στο Καραϊσκάκι, πράγματα που ανάγκασαν και τον προπονητή να πει. Απορώ γιατί υπάρχει τόσο μίσος στο ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ή η προσωπικότητά τους είναι τόσο δυνατή και έχουν συνηθίσει πράγματα? So it's true that many things happened in Karaiskaki before we entered the pitch. Even our coach said some things about this subject. So do you think that the players and the team of ΠΑΟΚ is influenced by these incidents, or do you think that they have built character and personality in order to overcome these types of difficulties? Γιατί συζητήθηκαν και πολύ στην εβδομάδα μας. Because there was a lot of talkings and discussions during the week. First of all, we have a team that is prepared to deal with pressure. Κατά πρώτο λόγο θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι έτοιμη και προετοιμασμένη να αντέξει οποιαδήποτε τύπου πίεση. And to deal with pressure means to face every situation that happens before, during and after a football match. Και όταν μιλάμε για να μπορεί να ανταπεξέλθει την πίεση, εννοούμε και πριν από κάθε αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα τη διαχείρισή του, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. I cannot hide from you that what happened before the game is something that shouldn't happen. Δεν μπορώ να κρυφτώ και να πω και πρέπει να πω ότι αυτά τα οποία γίνανε πριν από τον έναρξη του παιχνιδιού δεν θα πρέπει να συμβούνε. But I believe it's also a sign that our opponents fear us so much that they have to prepare other things
to try to beat us in the pitch. Αλλά θεωρώ πως είναι και ένα σημάδι ότι οι αντίπαλοι μας πλέον μας φοβούνται τόσο πολύ που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν σε όποιο τομέα μπορούν έτσι ώστε να μπορέσουν να μας επηρεάσουν. So the team was always focused on the game, even though all the unfortunate events that happened during our arrival to Karaiskaki. And as you saw, we entered very well the game, so the team was not affected by those events. Η ομάδα παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκε καθόλου από αυτού του τύπου της καταστάσης. Ήταν προετοιμασμένη και αυτό νομίζω ότι φάνηκε μιας και το πρώτο το ημίχρονο μας ήταν το καλύτερο σε σχέση με τα δύο. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά, χωρίς κάποιο θέμα. Η αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι έφερε μια αλλαγή και στη φιλοσοφία την αγωνιστική της ομάδας. Σε ποιο επίπεδο θεωρεί πως είναι σήμερα η ομάδα, ποιος είναι ο στόχος, όχι ο βαθμολογικός, αλλά σαν ομάδα, πού πρέπει να φτάσει και αν είναι κοντά ή όχι. So changing the coach at the end of the season, at the beginning of the pre-season, meant a change in terms of our identity and philosophy, we could say. So during this process now, what percentage do we think that we are right now, and what are our objectives, not in terms of winning titles and everything else, but in terms of our football philosophy? It's difficult to quantify in percentage how much we are developed in our model. Είναι δύσκολο γενικά να μπορέσει να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στο οποίο έχει φτάσει το μοντέλο παιχνιδιού που θέλουμε. We all knew that with the change of coach we changed the model of our game. Ξέραμε πολύ καλά ότι με αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή στην αλλαγή προπονητή που κάναμε θα υπήρχε και μια αλλαγή στη φιλοσοφία και στο μοντέλο του παιχνιδιού. And since the beginning everyone is talking about systems, about changing the system. For me the systems are static, are in the paper. Και παρόλο που στην αρχή όλοι λέγανε ότι θα υπάρξει μια αλλαγή συστήματος, ποια θα είναι η διαμόρφωση του ποδοσφαίρου στο μεσογειακό χώρο, για μένα όλα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία γιατί όλα αυτά είναι πράγματα στατικά τα οποία είναι στα χαρτιά. The important of the systems is to be dynamic in the pitch. Το πιο σημαντικό είναι το πώς το σύστημα θα γίνει δυναμικό μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. If you remember in the beginning of the season, playing with different players, we played in a different way within the same system. Now, as you see, some players changed, the characteristics of the players changed, and by that fact, people think that we are playing in a different system. What is important is that we play in the same model, with some patterns and some behaviors. Αν θυμάστε δηλαδή στην αρχή της σεζόν παίζανε κάποιοι ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένο σύστημα το οποίο αγωνιζόμαστε και δίνανε κάποια πράγματα στην ομάδα και μετά με την έλευση νέων ποδοσφαιριστών σε κάποιες άλλες θέσεις διαφοροποιήθηκε κάπως η δυναμική του παιχνιδιού, αλλά όχι το ίδιο το σύστημα, παρόλο που πολλοί θεωρούν ότι έχουμε αλλάξει σύστημα. Οπότε το μοντέλο του παιχνιδιού παραμένει το ίδιο, όπως και η φιλοσοφία μας και οι συμπεριφορές. For instance, regarding the game we had last week in Karaiskakis and comparing today, without Douglas, without Biseswar and without Kaduri, having three different players in the same system, you will see that the team will have completely different patterns within the same model of game. Για να μπορέσω να σας δώσω ένα πιο ξεκάθαρο παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα αγωνιστήκαμε με τον Douglas, με τον Biseswar και τον Omar. Σήμερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν αγωνίζονται και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, παρόλο που το σύστημα και το μοντέλο παιχνιδιού παραμένουν το ίδιο. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χειμώνιασε. Έρχονται μεταγραφές. Ποιος είναι ο στόχος? Θα αλλάξουν αρκετά πράγματα? Θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει κινήσεις το χειμώνα? Μπορεί ίσως να αποχωρήσουν κάποιοι? So now the winter has come and the winter transfer period is on its way. So what are the objectives of the team of ΠΑΟΚ? Do we want to get some players? Do we want to let some players go, for example? As you know, this squad was built having in mind that we had one extra competition, Europe. And because we failed in Europe, it's normal that now we will have the necessary adjustments in the winter in order to perhaps build a shorter team, because we will have only Super League and Kipelo and the Cup, without losing the possibility of the team always being competitive. At the moment, I can admit that the squad is too wide and too large for the number of competitions that we have, even though we have some injuries. So in January, it's possible that we have some adjustments. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το roster της ομάδας δομήθηκε το καλοκαίρι με την προϋπόθεση ή μπορούμε να πούμε με το γεγονός ότι θα πιστεύαμε ότι η ομάδα θα βρισκόταν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε. Οπότε αυτή τη στιγμή και έχοντας μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο μπροστά μας, μπορούμε να πούμε ότι το roster της ομάδας είναι κάπως διευρυμένο. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες προσαρμογές τον Ιανουάριο, χωρίς βέβαια να μειώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα που διαθέτει αυτή η ομάδα. Οπότε
ναι, πιστεύω ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.